Νομίζω ότι μπορεί να έρθει ο κύριος Καλιαχμάνης. Θα χρειαστεί να φορέσω μία μάσκα και το είχα κάνει και προχθές γιατί ήταν εδώ ο κύριος Καλιαχμάνης, επειδή υπήρχαν απορίες γιατί συμβαίνει αυτό, να το εξηγήσω. Όλοι όσοι εργαζόμαστε στο Μέγκα, σε καθημερινή βάση, περνάμε από τεστ κατά του κορονοϊού. Έτσι, μεταξύ μας ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα κάθε μέρα. Ο κύριος Καλιαχμάνης έχει εμβολιαστεί και έχουμε πει πόσο τον ζηλεύουμε. Αλλά το ότι όταν εμβολιάζεσαι δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να μεταφέρεις τον ιό. Δεν ξέρουμε ακόμα. Μας υποχρεώνει, γιατί αυτό είναι το σωστό, να φοράμε μάσκα όλοι εδώ. Λοιπόν, κύριε Καλιαχμάνη, πρώτο απ' όλα, υπάρχει ένα βίντεο που θα το δούμε, όταν οι συνάδελφοι του αστυνομικού συνειδητοποιούν ότι τον έχουν χάσει. Δεν το καταλάβανε, φαίνεται, στην αρχή. Πέρασε ώρα και το βίντεο αυτό δείχνει πώς αντιδρούν όταν καταλαβαίνουν ότι λείπει. Να το δούμε. Κύριε Βαγελάτου, προφανώς ο συνάδελφός μου που ήταν οδηγός μηχανής δεν αντιλήφθηκε ότι είχαν πάρει τον συνάδελφο, γιατί του επιτέθηκαν πολλά άτομα μαζί. Καλά, προφανώς κύριε, κατάλαβε την... Καλιαχμάνη, το λέω γιατί θέλω να βλέπουμε το βίντεο τώρα αυτών των επεισοδίων της στιγμής. Είναι ένας πόλεμος. Πόλεμος και εικόνες ανατριχιαστικές. Δεν είναι λοιπόν εύκολο εμείς να τα σχολιάζουμε από εδώ και να τα βρίσκουμε όλα. Έτσι, αλλά έτσι. Λέω, φεύγει ο νεαρός που κοιτάξτε και τον αφήστε να τρέξει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Τον πετάει κάτω, φεύγει αμέσως το κράνος του, το κλωτσάει κιόλας, να το κράνος. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί περνάει τόση ώρα που ο οδηγός της μοτοσυκλέτας μόνο από το βάρος καταλαβαίνει αμέσως ότι είναι μόνος του. Η πίεση των επεισοδίων δεν σε αφήνουν να αισθανθείς κάποια ακούσετε το βίντεο, πράγματα. Το βίντεο με προσοχή φαίνεται να λέει κάποιος «Μα σας το λέω τόση ώρα» και το απαντάει κάποιος ο αστυνομικός «Γιατί δεν το διαβιβάζεις». Έχω την εντύπωση ότι πανικοβλήθηκαν και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Τους βλέπετε εδώ περνάνε κάτω από τη γέφυρα. Μα είναι λογικό το να περιστατικό έχει γίνει στην άλλη πλευρά της γέφυρας. Στην οδό Πλαστήρα. Εκεί λοιπόν γίνεται η επίθεση στον αστυνομικό, φεύγουν οι μοτοσυκλέτες, περνάνε κάτω από τη γέφυρα και εκεί, σταματάνε, στην άνοδο πια της γέφυρας, σταματάνε και συνειδητοποιούνται. Ότι το βλέπετε εδώ. Ότι λέει, φωνάζω τόση ώρα, ρε. Ναι, αυτός, προφανώς είναι ο συνάδελφος. Μάλλον είναι ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος λέει και του απαντάει ο άλλος, διαβίβασέ το, γιατί δεν το διαβίβασε. Διαβίβασε ότι... Γιατί αυτό έπρεπε να γίνει. Είναι, κοιτάξτε, σας είπα, η αδρεναλίνη ανεβαίνει σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Είναι δύσκολο να αντιληφθείς αμέσως και να κάνεις άμεσα κάποια ενέργεια. Πάμε να δούμε το άλλο βίντεο. Γιατί είσαι κάτω από ψυχολογική πίεση. Αυτό λοιπόν που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Γιατί έχει προκαλέσει απορία και συζήτηση. Φεύγει ο νεαρός, θα συζητήσουμε μετά για αυτόν. Πάει, επιτίθεται στον αστυνομικό. Βλέπετε ότι χτυπάει και τον οδηγό, ο οποίος βιάζεται, ναι, και φεύγει. Και επακολουθεί αυτό. Μένει ο συνάδελφός σας 2,5 λεπτά. 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα έχουν μετρηθεί. Να δέρνετε ανηλαιώς από όλους αυτούς τους ανθρώπους. Από 30 άτομα. Είναι από αυτό 30 το σχέδιο της αστυνομίας. Κοιτάξτε να δείτε. Εκεί η αστυνομία προσπαθούσε να κάνει ένα φραγμό για να μην φτάσουν οι γνωστοί άγνωστοι, που τελικά είδατε τι είναι γνωστοί και κάποιοι είναι και αλβανικής υπηκότητας, ότι έχει σημασία αυτό. Γιατί οι εγκληματικές ενέργειες δεν ξεχωρίζουν λαούς και ανθρώπους. Προσπαθούν λοιπόν οι αστυνομικοί να κάνουν φραγμό για να μην πλησιάσουν στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Σμύρνης. Γιατί αυτοί έχουν σκοπό να πάνε στο τμήμα της Νέας Σμύρνης, να το κάψουν και ζητάνε να χτυπήσουν και αστυνομικό, φαίνεται καθαρά. Δηλαδή βλέπετε ότι προφανώς τους συναδέλφους τους σταματάει
μια μολότοφ που πέφτει εκεί στο σημείο, ανακόπτουν την ταχύτητά τους και βρίσκει την ευκαιρία ο κύριος αυτός να τρέξει με σπριντ και να πάξει την αρχή το αστυνομικό. Ας το σταματήσουμε λίγο στην αρχή. Στην αρχή οι μοτοσυκλέτες πάνε να περάσουν. Ναι. Πάνε προς το αστυνομικό. Κοιτάξτε, πρέπει να είναι η μολότοφ που πέφτει. Πέφτει μάλλον μια μολότοφ, σταματούν οι μοτοσυκλέτες. Όμως, την ώρα που περνάνε, ο κόσμος πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Ο νεαρός, ο οποίος είναι κάπου εδώ, συνειδητοποιεί ότι περνάνε οι μοτοσυκλέτες και ενώ τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση, γυρνάει. Γυρίζει, γιατί βλέπει κάνει σπριντ, φωνάζει κιόλας και εδώ οι υπόλοιποι καταλαβαίνουν. Εκεί. Αυτός έχει προκαλέσει όλη εκεί, την εκεί. Ιστορία. Σπέβδουν οι πάντες. Αλλά ξαναλέω, μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι μένει ο συνάδελφός σας κάτω. Δεν τον προστατεύουν. Ναι, κύριε Βαγγελάτο. Λένε πολλοί σήμερα για ποιο λόγο οι αστυνομικοί πέρασαν από αυτό το σημείο. Αν δείτε την εικόνα, θα δείτε ότι ο δρόμος, ο κάθετος δρόμος στην Πλαστήρα είχε καθαρίσει. Άρα είχαν τη δυνατότητα. Εντάξει, δεν περίμενε να πέσει μόνο αυτό. Καλά, δεν παίρνει αυτό. Αλλά λέω, μένει ο άνθρωπος κάτω, δεν το παίρνουν χαμπάρι και περνάει τόση ώρα μέχρι να πάει κάποιος να τον προστατεύσει. Κοιτάξτε, προφανώς ο οδηγός. Ο οδηγός έχει φάει και αυτός. Δηλαδή πέφτουν πάνω γιατί, το καταλαβαίνει τι έχει γίνει. Δεν μπορεί. Προσπαθείς να σωθείς. Είναι το ένστικτο, το ανθρώπινο ένστικτο που βλέπεις ότι κινδυνεύεις. Προφανώς ο οδηγός κατάλαβε ότι του έφυγε ο συνοδηγός, γιατί χτύπησε με το κράνος, το δικό του κράνος με δύναμη φαίνεται. Αλλά ο φόβος, και πιστεύω ότι δηλαδή, αν σταματούσε ο οδηγός, θα ήταν και αυτός σε αυτή την κατάσταση. Αν είχε δεκτή χτύπημα, μισή ώρα που έμεινε εδώ, ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει ξεψυχήσει. Λίγα άσφαλτο, λεπτά έτσι. Παραπάνω, αν τον είχαν αφήσει, θα τον είχαν σκοτώσει. Ήταν τόσο δυνατά τα χτυπήματα. Μας κάνει εντύπωση πώς ο συνάδελφος αυτός συνήλθε. Πώς έζησε με ίσως τέτοια χτυπήματα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε πόσο... πόσες πέτρες είναι δίπλα του. Αυτές οι πέτρες πέσανε τα πάνω. Καδρόνια, του. Ναι. Φαίνεται στο βίντεο ότι κάποιοι παίρνουν πέτρες και ρίχνουν πάνω στο αστυνομικό που έχει πέσει κάτω. Να ρωτήσω και πάνε με κάθε κύριε τρόπο. Κύριε, επειδή ξέρουμε ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια να βρεθεί πρώτα απ' όλα ο νεαρός, ο πρώτος και οι υπόλοιποι. Έχετε κάποιες πληροφορίες παραπάνω από αυτές που είπαμε? Η πληροφορία που έχω, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί μέχρι τέλος, είναι ότι τον έχουν πιάσει, είναι ένας Αλβανός υπήκοος με το παρατσούκλι Ινδιάνος. Μάλιστα. Οφερόμενος ως δράστης. Μάλιστα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Με το παρατσούκλι Ινδιάνος, λοιπόν, και λέτε ότι ήδη... Και οι πληροφορίες που έχω ότι έχει είναι ότι, έχει συλληφθεί ήδη. Νομίζω ότι έχει ταυτοποιηθεί. Μάλιστα. Και έχει συλληφθεί ήδη. Οφερόμενος ως δράστης επαναλαμβάνω. Τα δικαστήρια θα κρίνουν τα υπόλοιπα. Κύριε Καλιαχμάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ καλά. Σοβαρή πληροφορία που μας έδωσε ο κύριος Καλιαχμάνης. Ο νεαρός αυτός, για τον οποίο ακούσατε και τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, μας λέει ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Νοτιοανατολικής Αττικής ότι έχει ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Πάμε στον Μαρίνο Αλιφέρη για να δούμε ποιες είναι οι δικές του πληροφορίες τώρα επ' αυτού του θέματος. Έλα, Μαρίνο. Ανάμεσα, πριν να πούμε ότι το προφίλ λίγο των 16 ατόμων τα οποία συνελήφθησαν για τα χθεσινά αιματηρά επεισόδια που είχαμε και τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού σωμάτων δράσης και δύο ακόμη οι οποίοι έχουν φέρουν κατάγματα στα χέρια τους. Είναι 7 ανήλικοι, 7 άτομα τα οποία είναι κάτω 18 ετών και έχουν συλληφθεί για τα συγκεκριμένα επεισόδια, ενώ δύο ακόμη ανάμεσα στους 16 έχουν απασχολήσει στο παρελθόν, έχουν προσαχθεί ξανά στο παρελθόν για υποθέσεις που έχουν να κάνουν με άτομα και δράσεις σχετικά με ομάδες του αντιεξαστικού χώρου. Όλοι οι υπόλοιποι φαίνεται ότι το προφίλ τους παραπέμπει σε άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται άτομα του ευρύτερου οπαδικού χώρου. Μάλιστα. Όπως είναι και πες το μας τώρα για τον, για τον νεαρό αυτόν, τον πολύ νεαρό που φέρεται να έχει συλληφθεί, όπως μας είπε ο κύριος Καλιαχμάνης. Για το συγκεκριμένο άτομο, όπως ακούσαμε και είπε και ο Βασίλης, αλλά και οι πληροφορίες που έρχονται σχετικά με τη δράση του, βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Είναι δεδομένο από την αστυνομία ότι έχουν καταφέρει και γνωρίζουν ποια είναι τα στοιχεία του, τόσο από την δραστηριότητά του μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και από ανάλυση που έχει γίνει και από τα βίντεο. Δεν αποκλείεται το συγκεκριμένο άτομο να έχει σχέση και με την υπόλοιπη ομάδα των ανήλικων, γιατί είναι αρκετοί ομογενείς που έχουν καταγωγή από την Αλβανία, έχουν ελληνική ταυτότητα, αλλά δεν αποκλείται να είναι στην ίδια ομάδα ατόμων και έτσι να κατάφεραν και να έφτασαν στην ταυτοποίησή του. Μάλιστα. Αναζητείται και οι πληροφορίες που έχω τουλάχιστον εγώ είναι ότι περιμένουν να τον εντοπίσουν για να οδηγηθεί πλέον. Μένει τώρα να διευκρινιστεί, γιατί
και του Βασίλη και οι δικές σου πληροφορίες λένε ότι η αστυνομία είναι επί τα ίχνη του για να τον ταυτοποιήσει. Ο κύριος Καλιακμάνης, ο αστυνομικός μας είπε πριν από λίγο ότι και ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Γιατί προφανώς θα προσαχθεί πρώτα, αλλά αν έχει ταυτοποιηθεί, τότε μόνο μπορεί να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Ο κύριος Καλιακμάνης, επειδή το ζήτησα να το διευκρινίσει, μίλησε για σύλληψη, ότι έχει ήδη γίνει ταυτοποίηση. Μένει να το δούμε. Μαρίνα, σε ευχαριστώ. Πες μας και για την διαθεσιμότητα. Όχι, να τον δούμε τον Μαρινό, γιατί ετέθησε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός, ο ανθυπαστυνόμος δηλαδή, την Κυριακή, αυτός που προκάλεσε όσα είδαμε στην πλατεία.